Χαίρετε! Γεια σας! Ένα οδηγητικό βίντεο το οποίο θα μπει ως συνέχεια στο ξεμπρόστιασμα. Νομίζω το βίντεο με το tutorial τεχνικές ξεμπροστιάσματος. Νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα playlist ξεμπρόστιασμα τοξικών και ξεμπρόστιασμα αυτόκλητων συμβουλατόρων και ανθρώπων μας καταπιέζουν στη ζωή μας. Νομίζω χρειαζόμαστε και αυτό το playlist, το οποίο να είναι αδερφάκι με το άλλο το playlist που λέει πώς να γίνουμε πιο δυναμικοί και διεκδικητικοί για τον εαυτό μας και τα ψυχικά μας αγαθά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βίντεο με τις τεχνικές ξεμπροστιάσματος είχε τόση αποδοχή από εσάς και σας άρεσε και αποτέλεσε τροφή για γόνιμο προβληματισμό και σκέψη. Διάβαζα προλίγου αρκετά σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο και είπα να φτιάξω αυτό το βίντεο ως συνέχεια και διευκρινιστικό βίντεο του προηγούμενου. Λοιπόν, το ξεμπρόστιασμα, δηλαδή το να δώσεις να καταλάβουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι επεμβαίνουν στη ζωή σου, είτε ως αυτόκλητοι συμβουλάτορες, είτε ως επιθεωρητές, είτε ως τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό να επηρεάσουν τη ψυχική σου υγεία και ισορροπία, είναι απαραίτητο να γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι άνθρωποι αυτοί παίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Δηλαδή, είναι κάποιος με τον οποίο αυτομάτως ερχόμαστε σε επαφή, είτε γιατί είναι μέλος της οικογένειας μας, είτε γιατί είναι συνάδελφος στη δουλειά μας, είτε γιατί έχουμε μια σχέση με αυτόν που σημαίνει ότι με αυτόν ή με αυτήν, που σημαίνει ότι θα συναντιόμαστε αρκετά συχνά. Επειδή έχω διαβάσει και κάποια σχόλια που μιλούν για επιθετικό ξεμπρόστιασμα, που μιλούν για να λέμε στους ανθρώπους πράγματα πίσω όπως είναι, να γινόμαστε καθρέφτες, θα κάνω άλλο βίντεο με την τεχνική ξεμπροστιάσματος του καθρέφτη. Αυτό το βίντεο γίνεται ειδικά για να ξεκαθαρίσω το εξής. Θεωρώ ότι το ξεμπρόστιασμα πρέπει να το χρησιμοποιούμε μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή πρέπει να διαλέγουμε τις μάχες μας. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να μάχεται συνέχεια με όλους και με όλα. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει πολλά περιστατικά που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αρκετοί αδιάγνωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας και μπορεί ακόμη και εμείς οι ίδιοι να είμαστε αδιάγνωστοι και να μην το γνωρίζουμε. Πάντα σβάζουμε έτσι και ένα ερωτηματικό μέσα στο μυαλό μας για τη δική μας την κατάσταση. Εγώ που θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι γύρω μου είναι αδιάγνωστοι, εγώ είμαι okay. Και σε αυτή την περίπτωση, για το αν είμαστε okay ή όχι, αν έχουμε αφιβολία, επισκεπτόμαστε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, έναν ψυχολόγο και κάνουμε κάποιες συναντήσεις και διαγνωστικές και θεραπευτικές για να εξασφαλίσουμε ότι εμείς είμαστε μια χαρά. Γιατί προτού προβούμε σε διαχωρισμό των άλλων ανθρώπων και σε ταπελοποίηση τους και βάζοντας τους την ετικέτα αυτός είναι τοξικός, αυτός είναι διαταραγμένος, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αδιάγνωστος, καλή ιδέα είναι να σιγουρευτούμε ότι εμείς είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, πες ότι εμείς είμαστε μια χαρά ή τέλος πάντων είμαστε το μια χαρά σημαίνει να έχω αρκετή αυτογνωσία ώστε να αναγνωρίζω ότι σε κάποιες φάσεις γίνομαι και εγώ κάπως τοξικός ή κάπως τοξική, ότι έχω και εγώ τα low blows μου, ότι έχω και εγώ τις δύσκολες στιγμές μου και ότι δεν είμαι πάντοτε και ο πιο λειτουργικός άνθρωπος. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι έχουμε όλοι αδυναμίες και έχουμε όλοι στιγμές στις οποίες λειτουργούμε με τρόπους που θα μπορούσαμε να λειτουργούσαμε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους, είναι εξαιρετικά σίγουροι ότι εγώ είμαι μια χαρά, εγώ είμαι τέλειος, εγώ είμαι το θύμα των θυμάτων. Και έτσι για να είσαστε και λίγο πιο ενημερωμένοι για το πώς λειτουργεί η τοξικότητα και πώς λειτουργεί γενικότερο ο εκφοβισμός, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτοί οι οποίοι καταπιέζουν τους άλλους ή αυτοί οι οποίοι ενοχλούν τους άλλους να μην το αντιλαμβάνονται ήδη πως είναι αδιάγνωστοι, να μην το αντιλαμβάνονται πως έχουν τοξικότητα και να θεωρούν ότι είναι θύματα. Και μάλιστα να κατηγορούν και τα θύματά τους ότι
τους εξασκούν καταπίεση τα θύματα τους όταν αντιδράνε. Γι' αυτό οι τεχνικές ξεμπροστιάσματος που είπα στο βίντεο, τις οποίες ανέφερα στο βίντεο εκείνο το tutorial, δεν ήταν ιδιαίτερα μαχητικές. Για ποιο λόγο? Για το λόγο του ότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τοξικός, δεν είναι αδιάγνωστος, εσύ νομίζεις πως είναι, και του μιλήσεις με τον τρόπο που ανέφερα, με ευγένεια, και το ρωτήσεις να σου επαναλάβει τι είπε, να σου μιλήσει για τα κίνητρά του και του δώσεις την ευκαιρία να εξηγηθεί, αν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου δεν είναι αυτό που νομίζεις ότι είναι, θα αδράξει την ευκαιρία και θα έχετε μια πολύ όμορφη και δημιουργική συζήτηση που θα σας φέρει πιο κοντά. Αν όμως αρχίζουμε να επιτιθέμεθα λεκτικά σε ανθρώπους τους οποίους νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ξεμπροστιάζουμε και το κάνουμε ανεξαιρέτως σε όλους και θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι στη γειτονιά που μένουμε είναι τοξικοί, όλοι οι άνθρωποι στο χωριό που μένουμε είναι τοξικοί, όλοι οι άνθρωποι στην πόλη που ζούμε είναι τοξικοί, όλοι οι άνθρωποι στη χώρα που γεννηθήκαμε είναι τοξικοί, εκτός από εμάς, κάτι πάει χει εκεί. Και επειδή γνωρίζω ότι αρκετοί άνθρωποι εδώ στο κανάλι έχουν έρθει και παρακολουθούν τα βίντεο μετά που έχουν περάσει χρόνια καταπίεσης, και έχουμε και αρκετούς οι οποίοι μας έχουν μιλήσει και για τις ασθένειες που έχουν αποκομίσει από την καταπίεση που έχουν αποδεχθεί για χρόνια, κάτι ωραία αυτοανοσάκια, κάτι καρκινάκια, κάτι τέτοια. Σε αυτούς τους ανθρώπους έχω να πω το ακόλουθο. Ξεμπροστιάζουμε και αντιδρούμε σε εκείνους οι οποίοι μας καταπιέζουν σε τακτική βάση και είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε κάποιο είδους σχέση, η οποία αναγκαστικά αυτή η σχέση μας φέρνει σε επαφή. Δεν θα ξεμπροστιάσουμε, ρε φίλε, το γείτονα που νομίζουμε ότι είναι τοξικός από τη στιγμή που δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του. Δεν θα ξεμπροστιάσουμε την γυναίκα που είναι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ επειδή κατά τη γνώμη μας είναι τοξική, που η γυναίκα μπορεί να είναι καταταλαιπωρημένη και κουρασμένη εκείνη την ώρα που πάμε να ψωνίσουμε και να μην έχει καλή διάθεση και να της κάνουμε ξεμπρόστιασμα γιατί μου μιλάς έτσι και γιατί μου κάνεις έτσι και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Λέω τώρα παραδείγματα διάφορα, τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα, είναι γενικά παραδείγματα. Χρειάζεται διάκριση, διακριτικότητα πάνω σε ποιους ανθρώπους θα εξασκήσουμε τεχνικές ξεμπροστιάσματος. Και υπάρχει, ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να έχουμε λάθος, ειδικά στους ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε ιδιαίτερα συχνά επαφές και σχέσεις. Έναν άνθρωπο που το βλέπεις μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα, το βλέπεις από μακριά, δεν μπορείς να γνωρίζεις αν αυτός ο άνθρωπος είναι όπως σου καπνίστηκε τοξικός ή όχι. Ανθρώπους λοιπόν τους οποίους συναντάς αραιά και σπάνια και δεν έχεις ιδιαίτερη σχέση μαζί τους, δεν τους ξεμπροστιάζεις. Δεν σε νοιάζει, δεν σε κόφτει για αυτούς. Το καταλαβαίνετε? Δεν θα γίνουμε vigilante, δηλαδή να κυκλοφοράμε μέσα στο δρόμο και όποιον δούμε και το μας φανεί για τοξικός να του ρίχνουμε και ένα ξεμπρόστιασμα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί όταν ξεμπροστιάζουμε κάποιον, η ενέργεια που βάζουμε για το ξεμπρόστιασμα είναι τέτοια η οποία αναπόφευκτα αναστατώνει και εμάς τους ίδιους. Γιατί το ξεμπρόστιασμα είναι μια ηθελημένη σύγκρουση. Δηλαδή ηθελημένα το επιλέγω να συγκρουστώ με έναν άνθρωπο προκειμένου να σταματήσει αυτός ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή μαζί μου και να μου προκαλεί τοξικότητα. Εάν αυτός ο άνθρωπος είναι μέσα στη ζωή μου, είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μου, τον βλέπω μέρα νύχτα, είναι συγγενής μου, είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει μια επαφή μαζί μου έντονη, επιβάλλεται το ξεμπρόστιασμα. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος που έχω δει μόνο μια φορά ή θα δω μόνο μια φορά ή τον βλέπω από μακριά, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει λόγος να πάω να τον ξεμπροστιάσω. Πρώτον, επειδή θα αναστατωθώ χωρίς σημασία, και δεύτερον, επειδή δεν ξέρω σίγουρα αν αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται ξεμπροστιασμα ή όχι. Δηλαδή είπαμε να ξεμπροστιάζουμε τους τοξικούς, αλλά όχι να ξεμπροστιάζουμε τον κόσμο όλο. Γιατί διάβασε και κάποιο σχόλιο που λέει για μένα ότι είμαι πολύ χαμηλών τόνων και είμαι πολύ καλόπιστη και ότι
Έχω μέσα μου μια πίστη προς όλους τους ανθρώπους και δεν καταλαβαίνω εύκολα ποιος είναι ο τοξικός κλπ. Κλπ. Έχω να σας πω ότι για μένα δεν ισχύει αυτό που νομίζετε, ότι είμαι χαζή και ότι δεν καταλαβαίνω ποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι θετικά διακείμενοι ή αρνητικά διακείμενοι προς εμένα. Η δυσκολία που έχω εγώ, όπως και όλοι μας, είναι με τους ανθρώπους με τους οποίους είμαι ήδη συνδεδεμένη. Δηλαδή δυσκολεύομαι να δω αν υπάρχει τοξικότητα ή αν υπάρχει καταπίεση σε μια σχέση που ήδη υφίσταται και είμαι συνδεδεμένη με εκείνους τους ανθρώπους. Π.χ. μια σχέση συγγενική ή μια σχέση φιλική ή σε μια σχέση προσωπική που μπορεί να είχα στο παρελθόν. Είμαι vulnerable, είμαι ευάλωτη, είμαι αδύνατη σε σχέσεις υφιστάμενες που υπάρχει σύνδεση με ανθρώπους που δεν έχω σύνδεση. Καταλαβαίνω πολύ εύκολα από την πρώτη κουβέντα και από την πρώτη συζήτηση αν έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που είναι θετικά διακείμενος ή αρνητικά διακείμενος. Μη με πιστώνετε με τόση χαζομάρα. Δεν είμαι τόσο χαζή. Υπήρξα χαζή στις πολύ στενές προσωπικές μου σχέσεις και φαντάζομαι θα υπάρξω και στο μέλλον, γιατί έτσι είναι η ζωή. Αν δεν συνδεθείς με έναν άνθρωπο, αν δεν είσαι ευάλωτος, δεν μπορείς να συνδεθείς. Αν δεν βγάλεις προς τα έξω την ευαλωτότητα σου, δεν μπορείς να συνδεθείς ουσιαστικά με έναν άνθρωπο. Οπότε στις πολύ στενές σχέσεις είμαστε ευάλωτοι. Και ναι, μπορεί να κάνουμε και λάθος εκτίμηση. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ να έχουμε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά άμα τελειώσει αυτή η ερωτική σχέση, να συνειδητοποιήσουμε, ειδικά και από τα πράγματα που θα κάνει μετά που θα χωρίσουμε, ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν καλοπροαίρετος, λειτουργούσε με μια κεκαλυμμένη τοξικότητα και εμείς δεν την είχαμε καταλάβει επειδή ήμασταν ερωτευμένοι, επειδή ήμασταν συνδεδεμένοι, επειδή είχαμε επενδύσει συναισθηματικά σε αυτή τη σχέση. Αυτό ισχύει για τις σχέσεις τις υφιστάμενες ή τις σχέσεις με τους γονείς μας, για παράδειγμα. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω ειδικά. Επειδή αγαπάμε τόσο πολύ τους γονείς μας, επειδή είμαστε πολύ συνδεδεμένοι με τους γονείς μας, επειδή μας έχουν μεγαλώσει οι γονείς μας, επειδή έχουμε μεγαλώσει με όλες αυτές τις νοοτροπίες, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και δεν θα έπρεπε να σέβεσαι τους γονείς σου. Και οι γονείς, ό,τι και αν κάνουν, είναι δικαιολογημένοι και λόγω σεβασμού τους αφήνουμε να λειτουργούν όπως λειτουργούν κτλ. Εκεί μπορεί να μην βλέπεις καθαρά, ναι. Μπορεί η μάνα σου να λειτουργεί τοξικά πάνω σου και να μην το βλέπεις και να νομίζεις ότι είναι καλύτερη μητέρα και να νιώθεις κιόλας ότι η μητέρα σου είναι εξαιρετικά θυματοποιημένη από το περιβάλλον της και όλοι θέλουν το κακό της μάνας σου, ενώ μπορεί η μάνα σου, τώρα λέω υποθετικά, δεν μιλώ για μένα, γενικά, ενώ η μάνα σου μπορεί να είναι μια τοξικάρα πρώτης γραμμής, η οποία να έχει ταλαιπωρήσει κόσμο και κοσμάκι και να σε έχει πείσει και εσένα ότι είναι ένα θυματάκι και να πιστεύεις και εσύ πως είσαι ένα θυματάκι σαν κι αυτή, να αντιγράφεις τη συμπεριφορά της και να περπατάς μέσα στον δρόμο και να ξεμπροστιάζεις κόσμο με τον οποίο δεν έχεις κάποια σχέση, με τον οποίο δεν είσαι σε θέση να ξέρεις, για τους οποίους δεν είσαι σε θέση να ξέρεις πώς λειτουργούν και γιατί, και να τα βλέπεις όλα από το φακό του «είμαι ένα τεράστιο θύμα και περιβάλλομαι από λύκους και από τσακάλια». Λοιπόν, ξαναλέω, αυτό το βίντεο είναι διευκρινιστικό του βίντεο τεχνικές ξεμπροστιάσματος. Η γνώμη μου είναι να χρησιμοποιούμε ήπιες τεχνικές ξεμπροστιάσματος, όπως αυτές που έχω περιγράψει στο βίντεο. Για την τεχνική ξεμπροστιάσματος του καθρέφτη θα κάνω συγκεκριμένο βίντεο που αυτή η τεχνική είναι μόνο για πολύ στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Για ανθρώπους με τους οποίους συναντιέσαι κάθε μέρα, για ανθρώπους με τους οποίους έχεις συνεχή επαφή, εντάξει. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η γνώμη μου είναι να χρησιμοποιούμε ευγενικές τεχνικές ξεμπροστιάσματος, όπως αυτές που έχω περιγράψει στο βίντεο, και να κρατάμε και μία πισινή, να μην είμαστε τόσο εύκολοι στο να ονοματίζουμε και να θεωρούμε τους ανθρώπους όλους γύρω μας τοξικούς εκτός από εμάς. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να ζούμε σε μια μεγάλη συνοικία που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, και 1.000 κατοίκους, μια συνοικία, 2.000 κατοίκους, και να θεωρούμε ότι εγώ η κακομοίρα είμαι η μόνη που είμαι καλός άνθρωπος και όλοι οι άλλοι γύρω μου είναι τοξικοί και εγώ περπατάω δεξιά και αριστερά και ξεμπροστιάζω. Όχι, μάνα μου. Για να τα έχεις βάλει εσύ με όλους και άλλοι να μην ασχολούνται μαζί σου, είναι πολύ πιθανό να είσαι εσύ που είσαι τοξική. Μιλάω γενικά, καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί. Είπαμε να γίνουμε δυναμικοί, είπαμε να γίνουμε διεκδικητικοί, να μην χάσουμε και το μέτρο όμως και να μην χάσουμε και την ανθρωπιά μας
και να μην χάσουμε και την ισορροπία. Εάν ακούει αυτό το βίντεο κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι είναι πολύ αδικημένος από τη ζωή και όλοι οι άνθρωποι στο περιβάλλον του, όλοι μα όλοι, στη δουλειά του, στο χώρο που ζει, στην οικογένειά του, παντού όλοι τα βάζουν μαζί του, δεν έχει ούτε έναν άνθρωπο που να μην τα βάζει μαζί του, είναι όλοι εναντίον του, είναι όλοι τοξικοί, είναι όλοι ενοχλητικοί, είναι όλοι επικριτικοί, είναι όλοι αδιάγνωστοι που χρειάζονται ξεμπρόστιασμα, να πάει να κοιτάξει αν ο ίδιος χρειάζεται διάγνωση. Εντάξει. Και όταν γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους, να ανησυχούμε όταν μας λέει, ξέρεις, εγώ δεν μιλάω με κανέναν, εγώ είμαι τσακωμένος με όλους. Είμαι τσακωμένος με όλους από τη γειτονιά μου. Είμαι τσακωμένος με όλους από τη δουλειά μου. Είμαι τσακωμένος με όλους από τον τάδε χώρο που δραστηριοποιούμε. Είναι όλοι τοξικοί. Δεν είναι όλοι τοξικοί. Δεν γίνεται να είναι όλοι τοξικοί. Δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο δεν εμπιστευόμαστε μόνο τον εαυτό μας όταν εκτιμούμε μια κατάσταση που μας δυσκολεύει, αλλά πάμε και σε έναν ψυχολόγο και κάνουμε μια σειρά συναντρίες για να βοηθηθούμε, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και αν χρειαζόμαστε η ίδια διάγνωση να μας διαγνώσει. Τα βίντεο που φτιάχνω εδώ στο κανάλι δεν είναι βίντεο για να απολολαθεί ο κόσμος και να αρχίσει να περπατάει δεξιά και αριστερά και να τσακώνεται με τον ένα και με τον άλλο. Καμία σχέση. Ξαναλέω, το ξεμπρόστιασμα είναι μια μορφή θελημένης σύγκρουσης, η οποία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις στενών διαπροσωπικών σχέσεων που νιώθουμε και είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει καταπίεση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν είναι για να το εφαρμόζουμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε με όλο τον κόσμο και να λέμε, είπε η Θέκλα να ξεμπροστιάζουμε, άρα βαφτίζουμε την αγένεια μας ή την ακοινωνισία μας ή τον εγωκεντρισμό μας ή την ιδιοτροπία μας ή την αδιαγνωσία μας, τη βαφτίζουμε μαγκιά και έχω δει και το βίντεο της Θέκλας και είπε να ξεμπροστιάζουμε και εγώ ξεμπροστιάζω όπως είπε η Θέκλα. Αυτά έτσι ως σκέψεις και παρατηρήσεις οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν το βίντεο τεχνικές ξεμπροστιάσματος. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη υπόθεση στο μυαλό μου. Απλώς επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλές αποκρίσεις εκεί, πάρα πολλά σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο, ήθελα να κάνω αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Και τώρα έχω επιστρέψει. Θα μονταριστεί το βίντεο και θα τα πούμε. Φιλιά!